Πάμε να δούμε τους εγώκερους. Για πάμε να δούμε τους εγώκερους λοιπόν τώρα. Λοιπόν, για τους εγώκερους. Ναι, είναι μία από τις μέρες που η Σελήνη είναι σε κόντρα με το δικό σας ζώδιο, είναι σε κόντρα με τον Άρη, οπότε που είναι και τον Ερμή που είναι στον καρκίνο. Τι να κάνουμε, υπάρχουν και αυτές οι μέρες που σας κάνουν να τα βλέπετε τα πράγματα έτσι λίγο πιο δύσκολα από ό,τι μπορεί να είναι. Από την άλλη πλευρά μπορεί τέλος πάντων να υπάρχει ένα θέμα, είτε στο κομμάτι που αφορά τα επαγγελματικά, είτε στο όχι, κομμάτι... μην μας βγάλει και τρελούς τώρα, ότι νομίζουμε... Όχι, λέω ότι μπορεί όμως να μεγεθύνετε κάτι στο μυαλό σας mm-hmm. σε σχέση με το πόσο προβληματικό μπορεί να είναι. Όχι ότι δεν έχετε πολλές φορές την τάση αυτή. Μάλιστα. Να βρείτε το ποτήρι μισοάδιο. Μάλιστα. Έτσι, λέω ότι ένα εμπόδιο σήμερα ή κάτι το οποίο σας κάνει να δυσανασχετείτε ή σε θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά ή σε θέματα που μπορεί να αφορούν το σπίτι και την οικογένεια, μπορεί να σας κάνει να σφιχτιάτε λίγο περισσότερο τη σημερινή μέρα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι σε σχέση με την αυριανή, η σημερινή είναι πιο ok ημέρα. Δηλαδή, είναι πιο ευνοϊκή, ας πούμε. Η αυριανή έχει περισσότερη κούραση, έχει περισσότερες απαιτήσεις. Γιατί αύριο η Σελήνη θα πέσει πάνω στον Κρόνο, οπότε καταλαβαίνετε ότι την κάνει λίγο πιο σφιχτή τη μέρα. Σήμερα έχει μια, ας πούμε έτσι, έναν αέρα περισσότερο. Σύγχρεμο σας θέλω. Αυτό. Λοιπόν, είπαμε, είναι αυτό το πλαίσιο, βρε παιδί μου. Για κάθε... Τι να κάνουμε, αγάπη μου, το καταλάβαμε το πλαίσιο. Ναι, το πλαίσιο καταλάβει. Είναι μέχρι αρχές Ιουλίου. Μέχρι εκεί, λοιπόν, είναι τα πράγματα πιο στενεμένα. Άρα, ο έλεγχος που μπορεί να έχετε δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλετε να έχετε. Γιατί ο εγώκερος ούτως ή άλλως είναι ένα ζώδιο που έχει να κάνει με έλεγχο. Θέλετε να ελέγχετε τα πράγματα, δεν θέλετε εκπλήξεις. Αλλά είναι η περίοδος αυτή που όσο και να προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα, με κάποιο τρόπο δεν ελέγχονται. Άρα το παίρνεις λίγο απόφαση ότι είναι μια τέτοια περίοδος και δεν κοπανάς το κεφάλι στον τοίχο. Κάνεις το σταυρό σου και συνεχίζεις. Ακριβώς. Για πάμε.